Είναι λίγο παράξενο να καλείται ένας δημοσιογράφος να μιλήσει σε ένα τέτοιο θέμα. Αλλά δυστυχώς είναι και δημοσιογραφικό θέμα. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτό, στις δύο κυρίες που έκαναν τη δουλειά και φυσικά και στον κύριο Χαραλαμπίδη που οπωσδήποτε ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε και ανέλησε το θέμα. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή η ανάμνηση του ενός τέτοιου γεγονότος είναι βέβαια ο μόνος τρόπος να μην μείνουν, μην χαθούν αδικαίωτα τα θύματα της σφαγής αυτής. Αλλά όσο κι αν είναι οδυνηρή αυτή η μνήμη και όσο κι αν η ανάκλησή της φέρνει προβλήματα, είναι μια ηθική, ιστορική αλλά και πολιτική υποχρέωση. Και εδώ μπαίνει ο δημοσιογράφος. Γιατί? Γιατί η φρίκη του ναζιστικού εγκλήματος δυστυχώς δεν σβήνει. Έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε την έσχατη ύβρη, την αναγέννηση δηλαδή των εγκληματικών ιδεών που οδήγησαν στο έγκλημα, μέσα στην ίδια χώρα που υπήρξε θύματος. Αλλά και την ανάδειξη ακόμα και στην Ελληνική Βουλή των οπαδών αυτής της εγκληματικής θεωρίας, που δεν δίστασαν να παριλάβουν στο κέντρο των ελληνικών πόλεων, τραγουδώντας με ελληνικούς στίχους το Horst Wessel Lied, τον επίσημο δηλαδή ύμνο του Χιτλερικού Κόμματος και εν συνεχεία του Τρίτου Ράιχ. Δεν θα σας κουράσω φυσικά, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν δύο μεγάλα και βασανιστικά ερωτήματα. Δύο μεγάλα γιατί ή πώς. Το πρώτο είναι το ιστορικό, δηλαδή για ποιο λόγο πήρε αυτή την αποτρόπαια μορφή, όχι μόνο εδώ αλλά και σε άλλες μαρτυρικές πόλεις και σημεία της χώρας, η εκδικητική μανία των δυνάμεων κατοχής. Και το δεύτερο ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν ακόμα και σήμερα απολογητές ή ακόμα και θαυμαστές εκείνων που πραγματοποίησαν τις σφαγές. Τα δύο ερωτήματα έχουν κοινή απάντηση. Με δύο λόγια, στον πυρήνα του εγκλήματος που συνέβη εδώ στο Γαλάτσι, το Σεπτέμβριο του 1944, βρίσκεται η ναζιστική κοσμαντήληψη. Αυτή είναι που οδηγεί και τους σημερινούς οπαδούς του Χίτλερ να μετέρχονται την ίδια εγκληματική βία. Το πρώτο ζήτημα, δηλαδή η ιστορική άσκηση της βίας, που τη θεωρούσε, την χαρακτήριζε άσκοπη βία ο Πρίμο Λέβι, γιατί υπάρχει και χρήσιμη βία στον πόλεμο, εκεί αυτή πρέπει να αποδοθεί στην ίδια την ναζιστική κοσμαντήληψη. Στη γνωστή φανατική πεποίθηση που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εξόδωση των κατώτερων όντων είναι όχι μόνο αποδεκτή, όπως η θανάτωση ζώων δηλαδή, αλλά και ευκταία, εφόσον αποτελεί προϋπόθεση της καθαρότητας της φυλής. Αυτό βέβαια ξεκίνησε όταν στα τέλη, από τις αρχές του 1943, όταν η Παγκόσμια Σύγκρουση οδηγούνταν στο τέλος της, τότε που έλεγε ο Γκέμπελς τον Νοέμβριο του 1943 ότι έχουμε κόψει τις γέφυρες πίσω μας κτλ. Κτλ. Και ότι θα μείνουμε στην ιστορία ως η μεγαλύτερη πολιτική όλων των εποχών ή ως οι μεγαλύτεροι εγκληματίες. Αλλά ειδικά στην Ελλάδα η εγκληματική βία, όπως και στη Γιουγκοσλαβία και νωρίτερα στην Σοβιετική Ένωση, στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι οι πληθυσμοί αυτών των περιοχών υπάγονταν στους υπάνθρωπους. Οπότε η ειδική μεταχείρισή τους ήταν ανεκτή και επιβεβλημένη. Έτσι βλέπουμε τους τρόπους που γίνονται οι σφαγές στις μαρτυρικές πόλεις της Ελλάδας να έχουν αυτό το χαρακτήρα τον πιο ακραίο. Και αυτή η ιδιαιτερότητα των πληθυσμών της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας έχει καταγραφεί και αναδύεται ανάγλυφα σε μια από τις 12 συμπληρωματικές δίκες που πραγματοποίησε το Αμερικανικό Στρατιωτικό Δικαστήριο στη Νιρεμβέργη, στις οποίες εξετάστηκαν αποκλειστικά η εφαρμογή αντιπίνων από τις δυνάμεις της κατοχής στην Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία. Εκεί γίνεται
αναλυτικά αναφορά στο γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι στρατιωτικοί Γερμανοί επικαλούνταν ως δικαιολογία για την ειδική σκληρότητα ότι ήταν η βαλκανική ιδιαιτερότητα και η απόσταση των κατοίκων της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας από τους πολιτισμένους Ευρωπαίους. Αυτά για τα ιστορικά. Δεν μπαίνω στον πειρασμό να επισημάνω τις σημερινές επιβιώσεις αυτής της ρατσιστικής αντίληψης. Σας λέω δύο λόγια μόνο για το δεύτερο ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν οπαδοί τώρα του ναζισμού στη σημερινή Ελλάδα. Άνθρωποι που υμνούν δημόσια τις μονάδες του γερμανικού στρατού, που ευθύνονται για αυτά τα εγκλήματα. Όπως έχει αποδειχθεί στη δίκη της Χρύσης Αυγής και έχει πάρει και δικαστική επικύρωση, ο ναζιστικός της χαρακτήρας είναι το κίνητρο για τα εγκλήματα που της απέδιδε το κατηγορητήριο. Βρέθηκαν όλα τα αδιάσυστα στοιχεία που τεκμηρίωναν το γεγονός ότι αυτή η ηγετική ομάδα γύρω από τον Μιχαλολιάκο, τον Κασιδιάρη και τους άλλους υπήρξε και συνεχίζει να είναι φανατικοί ναζιστές. Υπάρχουν άπειρα ντοκουμέντα, δεν θα σας κουράσω σε αυτό, αν χρειαστεί θα αναφερθώ. Θα πω μόνο κάτι που επικαλούνται αυτοί, λένε ότι εντάξει, μπορεί να είμαστε ναζιστές, μπορεί να είμαστε εθνικιστές, αλλά επιμένουν ότι αν ζούσαν εκείνη την εποχή, θα πολεμούσαν και αυτοί εναντίον των Γερμανών. Το λέει ο Κασιδιάρης τώρα με κάθε ευκαιρία. Πρόκειται για στάχτη στα μάτια. Αρκεί μια μικρή απόδειξη που έχει άμεση σχέση με το μαρτυρικό δίστομο. Η ομάδα του στρατού κατοχής που ευθύνεται για τη σφαγή στο δίστομο ήταν η τέταρτη θωρακισμένη αστυνομική ιεραρχία των SS, που είχε ως έμβλημά της ένα παράξενο σήμα, το οποίο μοιάζει με ένα διαγραμμένο γράμμα Z, ένας ρούνος, η ρούνα, ένα σύμβολο του ρουνικού αλφαβήτου, που ονομάζεται στα γερμανικά Wolfsangel, δηλαδή αγκίστρι του λύκου ή λυκοπαδικίδα. Λοιπόν, η Χρυσή Αυγή επί χρόνια είχε ως σύμβολό της ακριβώς αυτή τη λυκοπαγίδα. Και μάλιστα επί 30 χρόνια. Λέγοντας ο Μιχαλολιάκος ότι είναι το αρχαίο ξύ. Καμία σχέση φυσικά. Τα ίδια τα περιοδικά της οργάνωσης αναφέρονται ρητά στην σχέση, στο γεγονός ότι αυτό το σήμα ήταν αυτής της ιεραρχίας που έκανε τα εγκλήματα στην Ελλάδα. Αλλά και ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος, σε βίντεο που έχουμε δει πλέον γιατί προβλήθηκαν στην πρώτη δίκη, λέει ανοιχτά ότι εμείς θα τα κάνουμε όλα με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροβγάλτες. Γιατί όμως? Διότι ο λύκος καθαρίζει τη φωλιά του. Αυτή είναι η λυκοπαγίδα, η χρήση του ονόματος του λύκου από τον ίδιο τον Χίτλερ, που μεταφέρεται στα καθημάς από τον Μιχαλολιάκο. Έτσι τα σκέφτηκε εξάλλου και ο Μιχαλολιάκος όλα αυτά. Έτσι έχουν και τα σύμβολά τους και στα έντυπά τους κτλ. Ασφαλώς είναι γνωστό ότι αυτό που ξεχωρίζει τα ελληνικά ακροδεξιά μορφώματα που έφτασαν στην ακραία μου τους μορφή με τη Χρυσή Αυγή είναι ότι αντίθετα από άλλες χώρες της Ευρώπης η ακροδεξιά λόγω της ύπαρξης του εμφυλίου μετά την απελευθέρωση ρίζωσε στον ελληνικό κρατικό μηχανισμό. Ακόμα και τα πρόσωπα που είναι γύρω από την ομάδα αυτή την ηγετική της Χρυσής Αυγής έχουν καταγωγές, ακόμα και οικογενειακές, από συνεργάτες των Γερμανών, οι οποίοι επιβίωσαν όλα αυτά τα χρόνια και πήραν και θέσεις υψηλές και αξιώματα κτλ. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι είναι γνωστό τώρα, το θεωρούσαμε όλοι δεδομένο, το περίφημο σύνθημα των Ισπανών αντιφασιστών
νο πασαράν. Ήταν ένα κάλεσμα στον ισπανικό λαό να υποστηρίξει τη δημοκρατική κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου κτλ. Το 1936. Λοιπόν, στην Ελληνική Βουλή το 2014 ακούστηκε το νο πασαράν από έναν, όχι δημοκράτη αντιφασίστα, αλλά από ένα βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ο οποίος τελικά καταδικάστηκε μετά από 6 χρόνια στη Μεγάλη Δίκη με 6 χρόνια φυλάκιση αλλά με αναστολή, ο Δημήτρης Κουκούτσης. Και λέει ο Κουκούτσης, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο στην αριστερά, σε κάποιες εκδηλώσεις που κάνει τώρα τελευταία, αλλά και από παλαιότερα απέναντί μας, κρεμάνε κάτι πανό και γράφουν «νο πασαράν» στα ισπανικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει «νο πασαράν». Ξέρω ότι το είπε η Πασιονάρια. Πάντως, η ιστορία έχει δείξει ότι εμείς πασαράμος όποτε χρειάστηκε. Αυτή η προκλητική ηρωνία έμεινε αναπάντητη μέσα στη Βουλή. Ωστόσο, είναι απολύτως αποκαλυπτική. Γιατί ο υπόδικος τότε Χρυσαυγίτης με αυτή τη φράση ομολόγησε ότι όλες οι δημόσιες αποκηρύξεις του φασισμού και του ναζισμού από τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, ακόμα και ενώπιον των ανακριτών, είναι προσχηματικές και ψευδείς. Είναι γνωστό πια ότι και τα παιδιά τα νεότερα, αλλά και εμείς και οι άλλες γενιές, πριν από τη δική μας, ακόμα και η δική μας, είμαστε ανιστόρητοι. Δεν ξέρουμε την ιστορία μας την πρόσφατη. Δεν ξέρω για την παλιότερη, αλλά την πρόσφατη, η οποία οδηγεί και γεννάει αυτά τα μορφώματα, δεν έχουμε καμία επαφή με αυτήν. Ξέρω επίσης ότι τα παιδιά μισούν την ιστορία σαν μάθημα στο σχολείο. Είναι ό,τι πιο αντιπαθητικό και αποθητικό τους συμβαίνει μέσα στην τάξη. Αλλά παράλληλα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων διψάει για να μάθει την πρόσφατη ιστορία μας και ακολουθεί τους ιστορικούς περιπάτους, πυκνώνει τις ομάδες προφορικής ιστορίας στη δουλειά που κάνουμε για να συλλέγουμε προφορικές μαρτυρίες και ιστορίες ζωής των ανθρώπων που έζησαν τον τελευταίο αιώνα, δηλαδή αυτά τα γεγονότα από την δεκαετία του 30, ας πούμε, μέχρι σήμερα, να καταγράψουμε προφορικές μαρτυρίες των ανθρώπων αυτών. Υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα για να μάθουμε σχετικά με την ιστορία της εποχής μας. Πώς το βλέπεις αυτό, Μενέλα, εσύ? Τι εξήγηση του δίνεις? Είναι αντιφατικό ή όχι? Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να, πριν ξεκινήσω, να ευχαριστήσω πολύ τους διοργανωτές για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνουν να κάτσω δίπλα με τον Δημήτρη και την Καταρίνα να συζητήσουμε για αυτά τα πολύ ωραία και σημαντικά ωραία, σημαντικά πράγματα. Άσχημα είναι. Σημαντικά είναι. Θα ξεκινήσω με μια γενική σκέψη ότι οι κοινωνικές επιστήμες, όχι μόνο η ιστορία, γενικότερα οι κοινωνικές επιστήμες έχουν αποδειχθεί ότι είναι επικίνδυνες επιστήμες, γιατί αυτές είναι οι επιστήμες που μας δείχνουν πώς λειτουργεί μια κοινωνία και πώς λειτουργεί και η πολιτική μέσα στην κοινωνία και πώς λειτουργεί και η οικονομία μέσα στην κοινωνία. Άρα μας δίνουν εργαλεία για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τον κόσμο τριγύρω μας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλο τουλάχιστον το δυτικό κόσμο που έχω μια εικόνα, αλλά σίγουρα στη χώρα μας, υπάρχει μια συστηματική απαξίωση των ανθρωπιστικών, κοινωνικών σπουδών και ιδιαίτερα της επιστήμης της ιστορίας. Αυτή η απαξίωση δεν έχει να κάνει μόνο βέβαια με το ότι αυτές οι επιστήμες δεν συνδέονται εύκολα με την αγορά εργασίας, όπως ίσως συνδέονται επιστήμες όπως η ιατρική ή αν σπουδάσει κάποιος προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με το γεγονός ότι δεν βρίσκουν τα παιδιά εύκολα δουλειά, αν σπουδάσουν ιστορική κτλ. Αυτό ήταν πάντα. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Πιστεύω ότι η εικόνα που έχουμε εμείς από το Πανεπιστήμιο είναι ότι αυτή είναι μια συστηματική απαξίωση, γιατί πολύ απλά είναι αυτές οι επιστήμες που μας δίνουν, όπως είπα πριν, τα εργαλεία κατανόησης του τι γίνεται τριγύρω μας. Δεν είναι καμία θεωρία συνωμοσίας. Είναι οι λογικές που λειτουργούν σε επίπεδα
η λογική που χρησιμοποιεί η εξουσία για να ικανοποιήσει τους στόχους της. Και αυτές τις βλέπουμε να εκτελήσονται παντού και με διάφορους τρόπους. Είναι γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε τη σύγχρονη ιστορία. Και αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι που τυχαίνει. Είναι κάτι το οποίο πρημοδοτείται συστηματικά. Αν δείτε λίγο, ένα απλό παράδειγμα, λέμε πολύ χαρακτηριστικό, δείτε λίγο τα προγράμματα σπουδών στα ελληνικά ιστορικά τμήματα, στα ελληνικά πανεπιστήμια. Θα δείτε το ισοζύγιο, το ανισοζύγιο μάλλον, που υπάρχει ανάμεσα σε αρχαία ιστορία, βυζαντινή ιστορία και σύγχρονη ιστορία. Πριν αρκετά χρόνια, πρέπει να το ξανακάνω, όταν είχα κοιτάξει φιλοσοφική σχολή Αθηνών, υπήρχαν 13 έδρες αρχαίας ιστορίας, 12 έδρες βυζαντινής, 2 έδρες σύγχρονης. Και όταν λέω σύγχρονης, εννοώ από το 1821 και μετά. Αυτή είναι η σύγχρονη. Νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Οι οποίες δύο έδρες παίζανε, άλλοτε γινόταν μία, τέλος πάντων πάνω από δύο δεν ήταν ποτέ. Αυτό και μόνο μας δείχνει τις προθέσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη έρευνα, αν δούμε σε ιστορικά τμήματα την κατανομή που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις τρεις μεγάλες περιόδους. Τι δεν θέλουμε να συζητάμε, να μαθαίνουμε, δεν θέλουμε, όχι εμείς, τέλος πάντων, για τη σύγχρονη ιστορία, θα πρέπει να γυρίσουμε κυρίως, να στρέψουμε μάλλον το βλέμμα μας κυρίως στα όσα ακολούθησαν τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τη λήξη της κατοχής στην Ελλάδα, να δούμε ας πούμε τι ακολούθησε τα Δεκεμβριανά και τον Εμφύλιο, κυρίως τα Δεκεμβριανά ήταν αυτά που γύρισαν την πραγματικότητα ανάποδα, και να δούμε ότι ουσιαστικά οι νικητές των Δεκεμβριανών και του Εμφυλίου Πολέμου αργότερα ήταν αυτοί που εμπέδωσαν, εδραίωσαν μια πολιτική λήθης σιωπής για αυτό το παρελθόν. Ποιο παρελθόν? Το παρελθόν το αντιστασιακό. Ενώ μετά τη λήξη του πολέμου υπάρχει ένας, ας το πούμε έτσι, όχι ας το πούμε, ένας πραγματικός ανταγωνισμός των ευρωπαϊκών κρατών για να αναδειχθούν, να αναδείξουν τις αντιστασιακές τους δάφνες, με πρωταθλητές σίγουρα τους Γάλλους, στους οποίους οφείλεται και ο όρος το resistance, το αντίσταση. Στην Ελλάδα, λόγω του εμφυλίου πολέμου, και το βέβαια είναι μια ιδιαιτερότητα, δεν έχουμε πουθενά άλλο εμφυλίο πόλεμο, ανοιχτό τουλάχιστον, μετά τη λήξη του πολέμου, στην Ελλάδα εμείς κρύβαμε συστηματικά την αντιστασιακή μας δράση. Και αυτό θα το δούμε σε πόσο εντυπωσιακό βαθμό έγινε αν παρατηρήσουμε τις σφοδρότατες αντιδράσεις των δεξιών αντιστασιακών. Δηλαδή, δεκαετία, γιατί εννοείται οι αριστεροί δεν μπορούσαν να αντιδράσουν τότε, ήταν στις φυλακές και στις εξορίες ή έξω από τη χώρα. Στη δεκαετία, ήδη από το 1946, καταγράφονται σφοδρότατες διαμαρτυρίες των λίγων αυτών δεξιών αντιστασιακών οργανώσεων για την πλήρη απαξίωση του ελληνικού αντιστασιακού κινήματος. Και αυτό είναι που θα ρίξει ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά τον Εμφύλιο, θα ρίξει μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους αντιστασιακούς της δεξιάς και της αριστεράς, το αιωμικό κίνημα. Θα δούμε λοιπόν κάποιες εντυπωσιακές συνεργασίες με πολιτικές συνεργασίες, με κοινό πυρήνα, την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, όλης της αντίστασης, ένα πολιτικό αίτημα που θα φέρει το νούμερο 2 του ΕΔΕΣ, του αντάρτικου ΕΔΕΣ, του Κομνηνό Πυρομάγλου, να κατεβαίνει και να εκλέγεται βουλευτής με την ΕΔΑ, συνεργαζόμενος με την ΕΔΑ, το 1958. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό μόλις 9 χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου. Το νούμερο 2 του ΕΔΕΣ, μετά το Ζέρβα, ο πολιτικός επικεφαλής των ανταρτικών δυνάμεων του ΕΔΕΣ, να κατεβαίνει με την ΕΔΑ στις εκλογές και να εκλέγεται βουλευτής. Έχουμε σε αυτό επίσης το κοινό πεδίο και την αντίστοιχη πορεία του Παυσανία Κατσότα. Έχουμε επίσης και πάρα πολλούς άλλους αντιστασιακούς και του ΕΔΕΣ και της ΕΚΑ
και της ΠΕΑΝ, οι οποίοι ρίχνουν γέφυρες επικοινωνίας και ζητούν από την ελληνική κοινωνία, από την ελληνική πολιτεία να αναγνωρίσει το ΕΑΜ ήδη από τη δεκαετία του 50. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την συνολική αποκαθήλωση της ελληνικής αντίστασης, βέβαια για λόγους πολιτικούς. Γιατί αν έπρεπε να μιλήσουμε για το αντιστασιακό κίνημα, θα έπρεπε να πούμε ποιος ουσιαστικά πρωτοστάτησε σε αυτό το αντιστασιακό κίνημα και έπρεπε να μιλήσουμε για το ΕΑΜ. Και θα έπρεπε βέβαια να μιλήσουμε και για την άλλη πλευρά, που η άλλη πλευρά του αντιστασιακού κινήματος δεν ήταν μόνο ή τόσο οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, οι Βούλγαροι κατακτητές, όσο οι Έλληνες συνεργάτες τους. Οπότε καταλαβαίνετε, θα άνοιγε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε μνημεία για το ελληνικό αντιστασιακό κίνημα. Όσα έχουμε γίνανε από το 81-82 και μετά με την πρώτη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και μετά την αναγνώριση του ΕΑΜ στον τρίτο νόμο που αναγνώρισε αντιστασιακές οργανώσεις, εμείς έχουμε στο μυαλό μας, αυτό είναι η πιο γνωστή του επί ΠΑΣΟΚ. Ο πρώτος νόμος που αναγνώρισε αντιστασιακές οργανώσεις ήταν το 1949, που ανακάλυψε σε μεγάλο βαθμό αντιστασιακές οργανώσεις. Ο δεύτερος νόμος του 1969 και ο τρίτος νόμος ήταν που αναγνωρίστηκε το ΕΑΜ με 40 χρόνια καθυστέρηση. Όλο αυτό έχει ως συνέπεια, θα μπορούσα να σας μιλάω, μπορείς να με σταματήσεις και βάζω λίγο. Λοιπόν, όλα αυτά, θα το κλείσω εδώ. Όλα αυτά έχουν σαν συνέπεια να μην υπάρχουν στο δημόσιο χώρο σε τοπόσημα, μνημεία, τόποι μνήμης, μπορούν να πάρουν διαφορετικές μορφές, που να μας δείχνουν να μαρτυρούν την παρουσία του αντιστασιακού κινήματος.